Καλά, Δημήτρη, χρόνια πολλά, τι κάνεις. Γεια σου ρε Νικόλα, χρόνια πολλά, με Γεια θυμάσαι, τον ε. Γούγκλε. Σε έχω σημειωμένο σε μειωμένο στο κινητό. Άμα να θυμόμουν, Κι από εγώ πού να έψαχνα θυμάμαι. να το βρω, κι εγώ έψαχνα να το βρω το τηλέφωνο και το είχα μέσα περασμένο κι εγώ. Πώς είσαι? Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Να είσαι καλά ρε φίλε. Τα χρόνια πολλά, στα καμία ακόμα. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Όλα καλά, Με το 100. συμπάθειο, φίλε, είμαι άγρυπνος μέρα, γιατί τρέχω λίγο στο μαγαζί, λίγο στην εκκλησιά και τα έχω ψηλοπαίξει. Λοιπόν, Ναι. και δεν ξέρω πού πατώ. Πες μου. Λοιπόν, βασικά να σου πω γιατί σε πήρα τηλέφωνο, θα σου πω. Λέγε, λέγε. Θα σου πω γιατί, φίλε μου, σε βλέπω. Βλέπω κάποιους, ας πούμε, που σε κατακρίνουν εδώ μέσα, σε Ναι, διάφορα site. Και ναι. βλέπω όλα την επιτίθεση. Λοιπόν. Όχι, κοίταξε. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω και να είσαι σίγουρος ότι δεν αντεπιτίθομαι, γιατί δεν έχω υπογράψει ακόμα στον εισαγγελέα και στην αστυνομία. Όταν Μπράβο. τρελαθώ και πάω και υπογράψω και θα δεις κόσμο με χειροπέδες, τότε θα μου πεις αντεπιτίθεσαι. Τώρα Αυτό που κάθομαι, κάνει. και Ναι. ταξίνω. Τώρα θα σου πω ότι τον εαυτό σου περισσότερο κουράζει. Αυτό σου δίνει στροφή βασικά όλου, γιατί είναι άσχημοι Νομίζεις, περισσότεροι. νομίζεις, Άσχημοι. νομίζεις. Εγώ έτσι το, επειδή σε βλέπω τώρα και του βλέπω και σήμερα, κοίταξα και με τον Χαράλα που μιλάγατε γυμνά, παιδί, και λέγατε. Μπορεί να περιπτώσει. Τον κύριο Χαράλαμπο, το θεία από Πελοποννησό, που μου στείλε τη τηλεφωνική παρουσίαση, Παναγία μου, πόσο την ερωτεύτηκα. Ναι. Αλλά δεν είχε το πάθος, ρε παιδί μου, γιατί που να ξέρεις τι παρουσίαση θα βγάλω. Γιατί με πήρε ένα παιδί από την Αθήνα, Παναγία μου, Παναγία μου, και πώς μου τα έλεγε. Παναγία μου, Παναγία μου, και πώς μου τα έλεγε. Λέγε, λέγε. Πες μου Ναι. τα, πες μου τα με Λοιπόν, στόχο. Νικόλα, άκου εγώ τώρα. Εγώ θα σου πω κάτι, επειδή εγώ είμαι λίγο καλύτερος από σένα βασικά. Ναι, αλλά θα μου κάνεις τη χάρη να μην μου πεις το επίθετό σου, δεν θέλω να ακουστεί. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, άμα το ξέρεις μπορεί να το βρεις. Λοιπόν, Μπράβο. Πάση, όλοι μπορούν να τα βρουν πλέον. Ναι. Λοιπόν, εγώ να σου πω κάτι. Λέγε. Και στους γράφους του αρχίδες σου αυτούς βασικά. Όχι, Είναι όχι, άσχημοι όχι, όλοι. όχι, 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 δεν Εντάξει. βρίζουμε, δεν βρίζουμε, δεν βρίζουμε. Λοιπόν, Δεν βρίζουμε. Πάμε παρακάτω. εσύ είσαι πολύ καλός σε πολλά θέματα. Εγώ φτιάχνω φυσί για πάρα πολλά χρόνια. Να καταλάβεις, την πρώτη μηχανή την πήρα τη μέχρι το 97. Φτιάχνω φυσίγια πριν από το 90. Λοιπόν, ήμουν τόσο άσχητος, δεν σου λέω υπερβολικά. Δικά μου φυσίγια δούλευα πριν το 90. Δεν ήξερα τίποτα από γνώμες. Εγώ έχω πατήσει απάνω σε σένα και πάνω στο Χαζιώτη. Σε περισσότερα πράγματα έχω μάθει. Και από σένα και από το Χαζιώτη. Περίμενε, περίμενε. Αν... Στον κύριο Χατζιώτη έχεις αγοράσει το βιβλίο του. Ναι. Ωραία. Από εκεί ξεκίνησε. Περίμενε. Εμείς Επειδή, δεν είχαμε... επειδή οπότε, εμένα οπότε, με οπότε, πάτησε τώρα, επειδή εμένα με πάτησε τώρα στο λαιμό και πια μια γουλιά νερό και ξέρω κατάπια που είπες, γιατί εγώ ναι. έχω απαγορεύσει στο site να μιλάμε για άλλους επαγγελματίες, για να μην ναι. τολμήσει κανείς να υποψιωστεί ότι δυσφημούμε κόσμο, ναι. θέλω σε παρακαλώ να μου πεις πόσα λεφτά το αγόρασε στο βιβλίο του κύριου Χατζιώτη. Γιατί είναι και το μοναδικό βιβλίο ιδιογόμωσης στην Ελλάδα που υπάρχει. Πολλά χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι. Ωραία, να είναι αλλά... καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά ο άνθρωπος να πουλάει, Παναγιά κοντά του. Να σου πω όμως, αυτά που γράφω εγώ στο site, πόσα λεφτά ναι. μου πλήρωσε σε μένα για να στα πουλήσω. Σε σένα. Ναι. Τίποτα, άμα δεις ότι εγώ έχω πάρει δύο πράγματα από σένα και τα περισσότερα τα πράγματα έχω πάρει από τον Γιώργο. Όχι, 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 όχι. Περίμενε, χωστάω, περίμενε, 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 περίμενε. Εμένα, εσύ, πόσα ναι. λεφτά μου έδωσε σε μένα στην τσέπη μου για ναι. να πας στο ιδιογόμωση να μάθεις ναι. όλη τίποτα, την τεχνογνωσία τίποτα. Που γράφει το site. Σου χρωστάω, αυτό σου λέω. Ωραία, σου άρα, δεν μου, άρα δεν μου πλήρωσες λεφτά και μου χρωστάς. Μου σου χρωστάω, ναι. Ωραία. Γιατί εγώ, αυτό σου είπα προηγουμένως, ότι εγώ φτιάχνω φυσικά και πριν το 90. Περίμενα αλλά κλείσω, δεν είχα... Περίμενα να κλείσω την τηλεόραση γιατί θα τη σπάσω. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία, δεν κλείσαμε την τηλεόραση. Δεν κλείσαμε να με βοηθήσει σε τίποτα. Λοιπόν, εσύ αυτό το πράγμα που κάνεις αυτή τη στιγμή, τι να σου πω, είναι για κάποιους ανθρώπους είναι μεγάλο, είναι αρίστευμα. Ωραία, όχι, θέλω να μου πεις, γιατί εγώ δεν κατάλαβα επειδή είμαι άγρυπνος. Λοιπόν, εσύ εμπήκες και έγραψες www.ιδιογόμωση.com και ναι. πήγες και διάβαζες και μάθαινες, ρε παιδί μου, τεχνογνωσία και έπαιρνες και τα setup και τα συνταγές ιδιογόμωσης και τα φυσίγκια και τα υλικά που ήταν σε φωτογραφίες, όλα τσάμπα. Τα υλικά τα πλέρωσες από το μαγαζί, από τον Κένταυρο. Εμένα, Ωραία, ναι. εμένα, του Νίκου του Καβαδία, ναι. πόσα λεφτά μου δώσες που μου πήρες όλα τα setup μου και όλη την τεχνογνωσία μου τόσα χρόνια που την εδίνω στο ίντερνετ. Πόσα λεφτά μου βάλες στην τσέπη μου. Τίποτα, τίποτα, ούτε εγώ. Αλλά δεν μου έδωσες λεφτά. Μου χρωστάς λεφτά.
Ακριβώς. Ωραία. Σου χρωστάω λεφτά. Μου χρωστάς λεφτά. Χαίρομαι που μου χρωστάς λεφτά. Πάμε παρακάτω. Τι μηχανή έχεις? Εγώ έχω την Εύω. Έχω πάρει την Εύω. Την πρώτη είχα βάλει. Έχεις πάρει την πρώτη, την Εύω με τα τέσσερα κολονάκια. Ναι. Μου έχεις κάνει παρουσίαση εσύ ή όχι? Όχι. Όχι, εγώ δεν έχω πολλά με τη διαφήμιση. Είδες πόσο μ' αγαπάει εμένα ο Θεός. Δεν μπορείς δηλαδή, κάτσε να κάνω το σταυρό μου, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο μ' αγαπάει ο Θεός. Γιατί με πήρες τηλέφωνο? Έτσι από περίεργεια ρωτάω. Γιατί σε πήρα τηλέφωνο? Ναι. Σε πήρα τηλέφωνο γιατί δεν μπορώ να βλέπω τους άλλους, να τους δίνει κάποιος κάτι και ναι, αυτοί να λένε, να μην το θέλουν. Είναι αυτό που λέμε στο χωριό μου, το αλλού το κάνει τον ένα γάιδερο, λέει, γιατί δεν έχει το στόμα. Ωραία. Ερώτηση. Εσύ δεν μου έχεις κάνει παρουσίαση τη μηχανή την Εύω? Όχι. Δεν είναι η ρουλεμανάτη Εύω GR, είναι αυτή που φτιάχτηκε στην Κύπρο. Ναι, είναι η πρώτη. Και τη σχεδίασα εγώ. Ωραία. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να μου κάνεις αυτή τη στιγμή παρουσίαση τη Εύω και να σου αποκαλύψω ότι με το που με πήρες τηλέφωνο πάτησα το κουμπί ηχογράφησης και στο λέω τώρα, δεν στο είπα πιο πριν, για να σε αφήσω να μιλάς. Γι' αυτό ναι, όταν είπες το όνομα του Κύριου πριν, να τον έχει καλά ο Θεός, αλλά είμαστε ναι, ανταγωνιστές, έτσι. Γιατί εγώ στην ουσία του κόβω, στην ουσία εγώ με το να βγάζω συνταγές ιδιογόμωσης τσάμπα και με φωτογραφίες και το ένα, του κόβω πελάτες από το βιβλίο, έτσι. Να είναι καλά ο άνθρωπος, Παναγία να τον φυλάει. Εντάξει, εγώ, ωραία, εγώ πουλάω μηχανές όμως, έτσι, δεν πουλάω βιβλία. Άλλη ιστορία. Εγώ δεν είπα μην πάρετε το βιβλίο του κύριου Χατζιώτη, πάρετε το βιβλίο του κύριου Χατζιώτη, αλλά αγοράστε και τη μηχανή τη δική μου. Εγώ αυτό λέω. Ναι. Πολύ ωραία. Θέλω, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που σου αποκάλυψα το μυστικό, πρόσεξε, είπες ότι μου χρωστάς λεφτά. Για να εξαργυρώσεις. Εγώ δεν θέλω τα λεφτά σου. Εγώ θέλω να εξαργυρώσεις αυτό που μου χρωστάς. Θέλω, τώρα που πάτησα το κουμπί ηχογράφησης από την αρχή της κλήσης μέχρι όλη, θα τη βγάλουμε αυτούσια στο ίντερνετ. Θέλω να μου το επιτρέψεις αυτό, σε παρακαλώ, προσωπική χάρη. Και επειδή ναι, μου χρωστάς, όπως είπες, να μου κάνεις παρουσίαση την Εύω με τα τέσσερα κολονάκια. Πότε την αγόρασες? Ωραία. Το 16 ή το 17? Φίλε, νομίζω το 17. Τι έχω τώρα, ναι, 17. Τέλος 17 κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, την πήρες πριν πολλά χρόνια. Ω, δεν την έχω. Δύο και χρόνια πριν την έχω. Μεταχειρισμένη την πήρες ή καινούρια? Καινούρια την πήρα, την καινούρια. Από τον Γιώργο, έτσι? Ναι. Ωραία, από τον Κένταυρο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να μου πεις, η εργονομία της είναι καλή, το μοχλικό σύστημα είναι καλό, σε κουράζει, το πεντασταδιακό σύστημα πώς είναι? Ποια είναι τα φυσίγγια σου που κλείνεις τώρα, αν τα κλείνεις πεντασταδιακά στα 14 χιλιοστά, ποια είναι τα setup που αντίγραψες και δημιουργείς από το site το ιδιογόμος.com, που τα setup είναι του Καβαδία, είπαμε, και θέλω σε παρακαλώ πολύ να μου πεις τη διαφορά στον κυνηγότοπο και στην τουφεκιά από τα φυσίγγια που κλείνες χωρίς τη μηχανή μου και μετά που πήρες τη μηχανή μου και τα φυσίγγια μου. Κοίτα να δεις τώρα. Να σου ξεκινήσω από το τελευταίο, θα σου ξεκινήσω το τελευταίο. Από τον κυνηγότοπο που λέγεται τα φυσίγγια. Πάμε. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Το φυσίγγι τώρα βασικά έχει διαφορά. Εγώ κυνηγάω βασικά μπεκάτσι. Είμαι της φέρμας. Λοιπόν, τα φυσίγγια μου είναι κοντινέων αποστάσεων. Λοιπόν, δεν βρίσκω μεγάλη διαφορά που καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σαν φυσίγγι όμως, σαν ομορφιά δηλαδή, σαν στήσιμο, είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Δεν συγκρίνει τη μία μηχανή με την άλλη. Λοιπόν, τώρα πεντασταδιακά. Θα σου πω πεντασταδιακά, ξεκινάω τώρα. Ωραία, άρα πεντασταδιακά δεν έχεις δουλέψει. Ξεκινάω τώρα, έχω κανένα μήνα που ξεκινήσα τα πεντασταδιακά, γιατί τώρα άμα έδεις κάτι ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις? Πρόσεξε. Πάντα επιτρέπεται να πάει να του φεκίσεις ένα χαρτόνι και να το στήσεις. Το παλιό σύστημα του 1990 που ξεκίνησε στην ιδιογόμωση, πότε μου πες, και το σύστημα του Καβαδία του 2014 που ξεκινήσανε τα πεντασταδιακά 15, και να το βάλεις στα 35-40 μέτρα, να του φεκίσεις το ένα, να του φεκίσεις το άλλο. Πρόσεξε, του φεκάς σε επιτρεπόμενο χώρο, π.χ. σκοπευτήριο κτλ. Μην μας πιάσει η αστυνομία, έτσι, μην ξεφτιλιζόμαστε. Λοιπόν, οπότε, όταν με το καλό κάνεις και τα πεντασταδιακά, θα μου πεις.
Ναι. Πάμε στη μηχανή. Είναι καλή η μηχανή, είναι ποιοτική, τα υλικά, τα κολονάκια που είναι ανοξείδωτα 303, το μοχλικό σύστημα δουλεύει καλά. Κοιτάξτε, η μηχανή αυτή είναι τέλεια. Εγώ τώρα σου είπα ότι θα την έκανα μία σχέση, ναι, και δεν είναι με την άλλο πράγμα. Δεν έχει σχέση. Να κάνει άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η μηχανή εδώ πάζει για να κάνει ένα τέλειο φυσίλιο. Λοιπόν, αυτή η μηχανή όταν την πήρα, δεν την πολύ πίστευα. Δεν θα πάρω μία μηχανή. Γιατί εντάξει. Αλλά όταν έκανα μόνο το μουχλό κάτω, αισθάνεσαι ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Αισθάνεσαι ότι σε τραβάει. Σε τραβάει. Είναι τόσο γλυκά όλα. Δηλαδή όλα, το 1, το 2, το 3, το 4, το 5, κλείνεις και πάει τόσο γλυκά και το χαίρεσαι να το κάνει αυτό το πράγμα. Σε τραβάει. Το 1 να πούμε είναι μισή χάραξη, το 2 κονική χάραξη, το 3 τρίτο στάδιο που μαγκώνει, το 4 τέταρτο στάδιο και το 5 στροφή ο J2S δρελιάσματος. Το επαγγελματικό της κορτίνη. Ναι, J2S. Πολύ λοιπόν. Ωραία. Πες είναι μου τώρα, όλα πες μου τώρα. Όταν είχες παλιά το άλλο το ναι. σύστημα, μήπως είχες κανένα άλλο στροφείο πιο φθηνό, τίποτα. Μην πεις όνομα. Κοίτα να δεις, πρώτα είχα ένα στροφείο παλιό, θες να σου πω μάρκα. Όχι. Πόσα λεφτά πώς έκανα, θα μου πεις. Θα σου πω, είχα ένα στροφείο παλιά, ήταν το χαβάλι στο τρυπάνια πάνω που ξεκινάγαμε όλοι. Στραβογύριζε, είχε τζόγους, τι έκανε. Έκανε κανένα κοσάρι, 25, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ποια είναι η διαφορά από αυτού του στροφείου με το J2S. Όχι, δεν έχει καμία σχέση βασικά. Έχω και άλλο στροφείο βασικά. Πες μου και από το άλλο το στροφείο. Κρετάω το στροφείο, το είχα πάρει ακριβάκι. Το πήρε 60 ευρώ, 65 κάπου. Ωραία. Ποια είναι η διαφορά του ακριβού του στροφείου με τα 65 ευρώ και του στροφείου του J2S που κάνει 75. Ναι, αυτό είναι πολύ γλυκό στροφείο του J2S. Ενώ το άλλο ήταν χοντρό. Χόντρινε πολύ τους από πάνω το... Δηλαδή, φταίει ο Καβαδίας που έβγαλε δύο στροφεία ρελιάσματος. Όπως είπε και ένας πελάτης, ο κύριος Νίκος ο Παπ, να είναι καλά ο Παναγιά κοντά του, και είπε, έβγαλε δύο στροφεία και δεν χρειάζεται να αγοράσει κανείς άλλο στροφείο στη ζωή του. Ένα για αστέρι, ένα για στρογγυλό. Και εγώ μαζί του, γιατί... εντάξει, ναι, σε αυτό... Ναι, πρόσεξε, γιατί εμένα γυρίζουν και με βρίζουν τόσα χρόνια και μου λένε, έβγαλε το πιο ακριβό στροφείο που υπάρχει και τα κονομάς. Λοιπόν, και πού να ξέρανε, και πού να ξέρανε ότι... Πρώτα έδιναν 60 ευρώ, παίρνανε το ταφένα της κορτίνη. Μετά ναι. δίνανε άλλα 60 ευρώ, παίρνανε το ταφδίο της κορτίνη. Μετά για στρογγυλόρελι, παίρνανε το ταφτρία της κορτίνη. Γιατί δεν ξέρω αν το ταφτρία είναι για στρογγυλόρελι και αλλάζανε μόνο τον κώδικο. Μετά σου βγάζει και το ταφ 4, άλλα 60 ευρώ. Μετά σου βγάζει και το ταφ 5. Ακριβώς. 5, 6, 300 ευρώ. 300 ευρώ. Ο Καβαδίας έβγαλε δύο στροφία. Ναι. 75 και 70, 145 ευρώ. Μισοτιμής. Κοίτα, εγώ δεν πιστεύω να χρειαστώ άλλο στροφείο, πιστεύω. Γιατί το J2S και το J0S που έχω είναι κλεισμένο, πιστεύω. Ωραία. Πες μου για το J0S. Ποια είναι. Είναι καλό, πατάει καλά την κολόνα, τη στείλει με την κοιλιά του για να ρελιάσει, να μην χαλάσει το ρέλιασμα. Τα κάνεις με τον ταποπιεστή. Τι κάνεις. Ρελιάζει πάρα πολύ καλά, γιατί κάτι άλλο που είχα τώρα ήταν, δεν ξέρω, από σίγουρο. Κάποια ρέλια να δηλιάσω, δεν ρέλια. Καμία σχέση δηλαδή, τόσο γλυκό που κλείνει αυτό, ομαλά, τόσο ομαλά και γλυκά. Ωραία. Λοιπόν. Εγώ είμαι καλυμμένο από τα στροφεία. Τώρα, η μηχανή είναι τέλεια, το παίρνει πολύ τέλεια. Δεν μου λες, ογκομετρικό έχεις πάρει ή όχι. Ναι, ναι, έχω πάρει. Άστο, αυτό τώρα δεν παίζεται. Το δικό μου. Άμα θες, ναι, το δικό σου δεν παίζει. Το ογκομετρικό. Έχει πάρει το ογκομετρικό με την μπλε την μπουκάλα τη δεύτερη παραγωγή, έχει πάρει το ογκομετρικό το πρώτο. Το διαφανές. Το πρώτο έχω, ναι. Ωραία, αυτό που ήταν πριν ρίξουμε την τιμή. Ναι, ωραία. Αυτό το πρώτο και μου το λέγανε ότι λέει άντρε του λέω δεν χάνει, πάρει ογκομετρικό να με χάνει. Λοιπόν, κι όμως, εγώ έφτιαξα S4 δοκίματα την S4. Λοιπόν, κάτι να δω που τα έχω τώρα, θα μπει το τηλεφωνικό σε τα αγοραμένα. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω του φίλου μου αυτού, του λέω ρε, λέω τι μου λες ότι κάνει για κοιμάς, λέω σε τέσσερα. Λέει γιατί. Εγώ λέω, α, να σου πω, λέω, να, πέσω στο τηλεφωνικό. Λοιπόν, άκου τώρα, έχω εδώ κάτι γραμμένα. Ένα 62, ένα 75, ένα 58, ένα 61, ένα 62, ένα 59. Όπα, το χάσαμε. Βάνει την S4 1,70. Ποιο? Βάνει την παρούτη την S4 1,70.
Όχι 1,70. Δεν είπα 1,70. Τι ήτανε? 1,62, 1,70, 1,57. Περίμενε. 1,58. Εσύ βάνεις την παρότι την S4 στο 1,60. Ναι. Αυτά τα βάζω για 9 βολτά. Για 8 βολτά. Όπα, όπα, όπα. Κόψε, 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 κόψε. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να βγουν στη φόρα, γιατί θα ανατιναχτεί κανένας και έχουμε αμαρτίες. Ούτε μη, ούτε μη. Θα μου λες τη διακύμανση σε 0,01. Α, ωραία, εντάξει. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. 0,1. 0,3. 0,2. Τίποτα. Δηλαδή 0. Η S4 η ντουφεκιά της είναι 1,45. Το 0,2 είναι 1,44, 1,45, 1,46 και το 0,3 είναι 1,44, 1,45, 1,46, 1,47. Ναι. Ωραία. Δεν μιλάμε για βόλια, απαγορεύεται. Επιτρέπεται να τα ντουφεκίσεις, αλλά μην ανατιναχτεί κανένας, γιατί εγώ setup για βόλια δεν έχω δω και στο site, τα προσέχω όχι, αυτά. Δεν ούτε μονόβολα, αυτά είναι ένα λάθος και είναι Παναγία να φυλάει. Λοιπόν. Αυτά δεν είναι δικά σου. Ωραία. Η ποιότητα κατασκευής του ογκομετρικού που το έκανα εγώ ίδιος, πώς σου φαίνεται? Ναι. Έλα. Ναι, θα ακούνε πολλά. Η ποιότητα κατασκευής, θέλω να μου την εξηγήσεις. Είναι καλή? Ναι, όχι, είναι τρομερή η ποιότητα. Είναι τρομερή. Η τρομερή και προπαθώς δεν χάνει τίποτα. Δηλαδή, τις μονοβασικές είναι τίποτα. Δηλαδή, λες, είναι παιχνιδάκι. Απλώς είναι αυτό τα δευτερόλεπτα που πρέπει να το κάνεις, να βρεις το ρυθμό σου. Πρέπει να είναι 2 δευτερόλεπτα το χέρι πάνω, 2 δευτερόλεπτα το χέρι κάτω σταθερό. Αυτό είναι, ξέρεις, πρέπει να βρεις το κόλπο που λέμε. Ωραία. Θα σου πω και ένα κόλπο για την S4. Πριν τη βάλεις μέσα στο ογκομετρικό, θα τη βάζεις από το βαζάκι ή θα τη βάζεις σε ένα μικρό κουτάκι, σιδερενιό ή σε κάτι. Θα παίρνεις κάτι σαν ένα πλαστικό, σαν κάτι σαν ξύλινο, να μην έχει γρότζα πάνω. Θα τη γυρίζεις γύρω-γύρω όπως την κουτάλα με τη σούπα, να σπάνε τα σβολιάσματα. Ναι, να σπάνε τα σβολιάσματα για να μην σου κάνει διακύμανση στο ογκομετρικό. Μόνο στην S4 αυτό είναι σε όλε τι διβασικέ συμβαίνει αυτό. Αυτό πρέπει να γίνεται σε όλε τι μπαρούτε τη Μπασκέρι και σε όλε τι μπαρούτε τι διβασικέ. S4 Τέκνα ΣΥΠΕ, MG2, MI92S, MB32, MB36 κτλ. Θα σβολιάσει η μπαρούτη άμα την έχει δίπλα σε καλοριφέρ, άμα τη βάνει στον ήλιο, άμα είναι σε 40 βαθμού θερμοκρασία το καλοκαίρι, ή ποιο ξέρει. Έτσι. Εξαρτάται. Ναι, εγώ μια φορά είχα αφήσει την S4 και είχε σβολιάσει μόνο της. Και είχε κάνει ένα σβόλο, λες και την έπαιρνες να πούμε σαν την πέτρα. Ναι. Ωραία. Εντάξει, εγώ το πρόβλημα δεν έχω. Εντάξει, δεν έχω και καλό τώρα. Τώρα είμαι σε ανακαίνιση τώρα. Γίνεται λίγο της κακομέρας. Ωραία. Λοιπόν, αυτά με στις άκρες. Δηλαδή, εσύ με πήρες τηλέφωνο για να με συμβουλέψεις και μου ξεχρέωσες το γραμμάτιο που μου χρωστούσες. Όχι, ρε φίλε μου, εγώ σε πήρα τηλέφωνο γιατί βλέπω του δίνει στο φίλο. Σε λυπάμαι, όχι, λυπάμαι. Την καλή άποψη δηλαδή. Γιατί όχι, είναι κρίμα, δηλαδή. Ξέρει τι γίνεται. Δίνει πράγματα στον κόσμο γιατί δεν θα σεβαστούν. Πρόσεξε να δει. Αν ήταν. Αν ήταν ο κόσμο, λοιπόν, αν ήταν ο κόσμο, πώ το λένε, αγγελικά πλασμένο, θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι στον παράδεισο. Λοιπόν, δυστυχώ ή ευτυχώ, αυτά που γίνεται τώρα εδώ στην Ελλάδα. Εγώ τα έχω για breakfast. Πού να βλέπεις αυτά που μου κάνανε στην Ιταλία όταν δούλευα εκεί. Ναι. Εκεί να βλέπεις μαφιόζικα συστήματα. Αυτά εδώ στην Ελλάδα είναι μπάτε σκύλα, λέστε. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, μπορεί να τα έχω πάρει λίγο στο κρανίο, αλλά τα έχω για ψωμοτήρι. Τι να μου πούνε μπροστά στα άλλα, τι να μου πούνε μπροστά στα άλλα. Δεν μου λες, το διάβασες το αρθράκι που έγραψα για ένα πελάτη μου, που τον απειλήσανε να μην μου κάνει παρουσίαση, να μην μαθευτεί ότι έχω βγάλει καλή μηχανή και το ένα και το άλλο. Αυτό δεν ξέρω. Πότε το έβγαλες αυτό? Το πριν λίγο καιρό. Αν μπορεί να το διάβασα, γιατί διαβάζω. Ναι, λοιπόν, κάτσε να πάω στο site να σου πω για την ημερομηνία και γιατί το έχω πρωτοσέλιδο. Η πλάκα ποια είναι τώρα. Γιατί επέτυχε και εγώ το γράψα και λέω από χθες. Την είδες την τηλεφωνική κλίση του κύριου Χαράλαμπου? Ναι. Ωραία. Κάτσε να μπω στο site το ιδιογόμωση να σου πω. Λοιπόν,
Μισό λεπτό, άξονα και πιστόνια, εφαρμογή, νέο design και εφαρμογή, ρουλεμάν, διεγόμουση. Λοιπόν, είχε γίνει 28 Τρίτου ένα ζήτημα. Κάπου σε μία παρουσίαση έγραψα ότι δεν θυμάμαι τώρα ότι εκβίασαν ένα πελάτη μας. Λοιπόν, η πλάκα είναι ότι με πήρε κάποιος τηλέφωνο που γνωρίζεται με το παιδί σε προσωπικό επίπεδο και αυτός και πελάτη μου φέρε και μου έδωσε την άδεια να βγάλω την κλήση στο ίντερνετ και έγινε και κατά λάθος. Γιατί εγώ δεν περίμενα ότι θα με παίρνει τηλέφωνο, γιατί εγώ ήθελα να πάρω τηλέφωνο αλλού. Ένα πελάτη που δεν το σήκωσε και στο καπάκι με παίρνει. Εν τω μεταξύ ήταν ένα-δύο πελάτες που το σκεφτόταν να με πάρουν τηλέφωνο, να μην με πάρουν. Τώρα, άμα αγοράσουν στο τέλος, δεν ξέρω. Αλλά θα δούμε μετά τις γιορτές. Η πλάκα είναι ότι και εσύ από το πουθενά, έτσι. Ναι. Όχι, σε παρακαλώ, μου το επιβεβαιώνεις ότι με πήρες μόνο σου τηλέφωνο. Εγώ. Ναι. Ποιος θα μου πήρε, Νικόλα. Ωραία, παιδί μου, μπορεί να πούνε ότι, μπορεί να πούνε ότι εγώ... Ποιον μίλαγα σήμερα. Πες μου. Θα σου πω ποιον μίλαγα. Όχι επώνυμο, πες μου. Με τον Μαργαρίτη μίλαγα. Και πήρα τα πράγματα. Ρε μίλα μίσο, δεν σου είπα να μίλες επώνυμο. Αφού σου το είπα, Ωραία, πούστη μου. Καλά, θα κόψω την κλίση σε αυτό το σημείο. Λοιπόν. Αφού σου είπα. Σου είπα να σου πω ποιον σου είπα και μίλες, ναι. Και σου λέω μίλες επώνυμο. Και πάει και λες το επώνυμο, μη γαμίσω, δεν πειράζει. Λοιπόν, σου είπα, θα κόψω εγώ την κλίση σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Και του λέω ρεπτό και τώρα, να πάρω τηλέφωνο τον Νίκο. Του πω, λέει, του λέω κρίμα, δεν λυπάμαι. Θα τον επάρω εγώ τηλέφωνο, τον Τάκη και θα ρίξουμε κουτσομπολιό και θα κάνουμε, και θα κάνουμε πράγματα που όποιο τα ακούσει θα χτυπάει την κεφάλα του κάτω. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω αυτή τη στιγμή αυτούσια την κλίση να μου δώσεις την επιβεβαίωση να την βγάλω στο ίντερνετ. Να το ρε φίλε μου, ναι, έχω θέμα. Ωραία. Θες να σου στείλω κάτι άλλο. Θέλω να μου στείλεις με email ή με Viper ή με οτιδήποτε μία φωτογραφία της μηχανής σου, να μην φαίνονται πολλά πράγματα, μόνο η μηχανή σου και εγώ θα κάνω τηλεφωνική παρουσίαση στο ίντερνετ τώρα που έχω πάρει το κολλάκι και μαθαίνω για να πάρω και άλλους πελάτες. Γιατί... Θα σου στείλω και κάποια φυσίκια που έχω φτιάξει. Όχι, μακριά από μένα. Σε φωτογραφία, ναι. Σε φωτογραφία εννοώ. Μπράβο. Όχι, γιατί είναι τα τελευταία χρόνια πολλοί ιδιογομετές και μου λένε να σου στείλω τα φυσίκια να δοκιμάσεις. Όχι, παιδί μου, του λέω Παναγία κοντά σου. Όχι, άλλο. Να σου πω. Εμένα μου είχε πει, όχι πέρυσι, πρόπερσι, ένα φυσίκι και μπεκάτσα. Δεν θα το θυμάσαι. Πες λοιπόν, με τον κομμένο του συγκεντρωτήρα. Του διασπορή, μάλλον. Με το ανεμούρι που έχει την έλικα. Μπράβο, το μπασέρι πελάκι τον κομμένο και τον άλλον. Με τα ποδαράκια, το ζήτα 2 μη τον 21 ή το 18 τα ποδαράκια, ό,τι κάτσει. Ανάλογα την οικομετρία. Ωραία. Πόσες μπεκάτσες έχει φάει λάχανο. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν λέω. Πόσο αυξηθήκαν οι καρπόσεις. Κοίτα να δεις. Δεν το παίζω ποιος είμαι, αλλά δεν κάνω εύκολα πειράματα. Στη φέρμα, έτσι, στη φέρμα είπαμε. Στη φέρμα, ναι. Εγώ κυγάω φέρμα. Φίλοι. Μπράβο. Εγώ γιατί το είπες και πριν στη φέρμα, γιατί θα βρεθεί τώρα η κακιά η γλώσσα και θα πει πάει καρτέρι. Άσως να πούνε ότι θέλω να μάθω το σπίτι στο όνομά μου, το επίθετό μου, τα καταλάβουν ποιος είμαι και δεν πρόκειται να κουνήσει κανένα στην ουρά. Το λέω εγώ. Ναι, δεν θέλω εγώ να ακούγονται τα επίθετα. Πάμε παρακάτω. Απλώς να ξέρετε ότι δεν με νοιάζει καθόλου. Ωραία, αν πάμε σου πεις ένα όνομα, άμα θα ρωτήσεις το για μένα θα σου πει και έτσι άσως παράδο της. Και έφτυγε και της αρρωσίας, συγγνώμη βασικά. Καλά. Λοιπόν, εγώ σου βάλω μερικά φυσικάκια από αυτά εδώ που έχω φτιάξει. Ωραία, στείλε μου μια-δυο φωτογραφίες. Που είναι δικά σου, εντάξει, ναι. Που τα τοπικά αυτά στην πεκάτσα. Λοιπόν, και τώρα τι, να σου βάλω και τι άλλο να σου βάλω. Τίποτα, μια φωτογραφία της μηχανής. Ναι, κάτσε να την βγάλω πουθενά, να την βάλω κάπου αλλού. Μαζί με τα ογκομετρικά. Όχι, ρε παιδί μου, θα πας εκεί κοντά-κοντά. Άμα αν είναι, βάλει ένα σεντόνι από πίσω να μην φαίνονται πολλά πράγματα. Ένα παλιό, μια πετσέτα, ένα κάτι. Να φαίνεται μόνο μηχανή με τα ογκομετρικά και τα υπόλοιπα κάλυψέ τα. Ή θα τα σβήσω εγώ με φωτομοντάζ. Ωραία, και θα βάλω μόνο αυτά τα φυσίκια, θα βάλω, Μια φωτογραφία, 2-3 φυσίκια να φαίνονται. Ναι, εντάξει. Έγινε, okay, βίβλο μου, Παναγιά κοντά σου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Νικόλα. Λοιπόν,
Τελευταία να ερώτηση, τι, πες μου. Πού θα, να, σε πού θα τα στείλω, σε ένα... Ή στο Viber θα στέλνεις, στο Viber. Ή στο Viber. Στο Viber πώς θα τα στείλω στο Viber. Στείλε μου email ιδιογόμος@hotmail.com, το email του site. Α, στο ιδιογόμος αυτό το site ναι, ναι, στείλω. Ναι, ναι. Με email. Με email, Ξέρεις να θέλεις email. Αν θα καταφέρω γράμματα, δεν ξέρω το email, δεν δουλεύω. Περίμενε, έχεις Viber στο κινητό σου. Έχω, ναι, έχω. Ωραία, στείλε μου στο νούμερο που με πήρες τηλέφωνο, το 698-77-25-201. Οκ, εντάξει, δεν θέλω να το βάλω μια. Ωραία, πες λοιπόν, ρωτήσω, η ερώτηση είναι, αυτούσια εκκλήση, θέλω την επιβεβαίωση να τη βγάλω στο ίντερνετ. Λέγε, ναι. Μου βγάλετε ρε Νικόλα, ναι. Τέλος, χρόνια πολλά, κλείσε, γεια, χρόνια πολλά. Κάτσε, χρόνια πολλά, φίλοι, χρόνια πολλά.